Πάρα πολλά παιδιά από σχολεία του Άργους πήραν μέρος σήμερα στο κυνήγι του Χαμένου Θησαυρού. Ένα παιχνίδι που δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να παίξουν και συγχρόνως να μάθουν την ιστορία του Άργους. Γεια σας! Γεια σας! Γεια! Μέρη Δημοτικό! Ναι! Σχολείο Δημοτικό! Ναι! Το πρώτο! Πέμπτη τάξη! Ψάχνετε έτσι για το Χαμένο Θησαυρό? Ναι! Σας ζητάνε... Μας ζητάνε ερωτήσεις και εμείς πρέπει να πάμε σε όλο το Άργος να τις βρούμε. Δεν παίρνουμε άλλη συνέντευξη. Τώρα τις λύνουμε και περιμένουμε να σταματήσει το διάλειμμα για να ξεκινήσουμε ξανά. Ενδιαφέρον! Ναι! Είναι η άλλη ερώτηση που θα μας δει. Ναι! Πιστεύετε να το βρείτε το σαν... Άνετα! Άνετα! Ναι, το βρούμε! Έλα! Ναι, ποιος έγραψε τα μυθιστορήματα, οι τρεις ομαδοφύλακες στο ταξίδι του κόσμου σε 80 μέρες. Ξέρετε κάτι? Ξέρουμε κάτι. Έχουμε βρει πολλές ερωτήσεις. Εντάξει, καλά πάμε. Είσαστε από ποιο δημοτικό σχολείο? Από το δεύτερο. Το δεύτερο, έτσι. Ναι. Ενδιαφέρον η ιστορία? Ναι, ωραία. Που καθόσαστε, μάλλον τα λύσατε όλα. Ναι, έτσι. Τώρα είστε εδώ. Τώρα κάνουμε ένα διάλειμμα, να πάρουμε δυνάμεις και να ξεκινήσουμε. Μετά δεν ξέρετε που θα πάτε, θα σου πω. Δεν ξέρουμε, θα μας δώσουν τον επόμενο φάκελο. Ας ελπίσουμε όμως να νικήσουμε. Από ποιο σχολείο είστε? Από το πρώτο γυμνάσιο. Άργους. Β4! Να το, βέβαια. Σήμερα είναι μια μέρα αναστάτωσης, ευχάριστη αναστάτωσης για το Άργος. Έχουν μαζευτεί παιδιά από δημοτικά γυμνάσια της πόλης του Άργους που προσπαθούν να μέσα από το κλασικό παιχνίδι του Χαμένου Θησαυρού να ανακαλύψουν πολύ περισσότερο την ιστορία του Άργους διασκεδάζοντας. Είναι σίγουρα μια προσπάθεια, ύμνος στο ομαδικό πνεύμα, το οποίο θα προτρέψει τα παιδιά στα χρόνια που έρχονται να μάθουν να συνεργάζονται πολύ περισσότερο τόσο με τα άλλα παιδιά, αλλά πολύ περισσότερο στην κοινωνία που θα βγουν. Είναι πιστεύω ένα στοιχείο απαραίτητο στην κοινωνία μας, το έχουν ανάγκη. Και πιστεύω ότι το παιχνίδι είναι στην αρχή. Τελειώνει αύριο το μεσημέρι στις 1. Έχουν να περάσουν 15 σταθμούς, 15 μνημεία της πόλης του Άργους. Θα υποβάλλονται σε 4 ερωτήσεις εγκυκλοπαιδικών γνώσεων και έχουν τα παιδιά το ελεύθερο να ζητήσουν την απάντηση όπου θέλουν. Πράγμα το οποίο θα τους κάνει. Δεν θέλουμε εμείς να μην μάθουν την απάντηση. Θέλουν να ψάξουν μέσα από την αναζήτηση να μάθουν αυτό που το ζητάμε εμείς. Και πιστέψτε με ότι είναι γνώση οι οποίες δεν μαθαίνονται σε κανένα γυμνάσιο, λύκειο ή πανεπιστήμιο. Είναι κάποιες γνώσεις οι οποίες βοηθάνε το παιδί να είναι ενεργό, να το κάνει να σκέφτεται μόνο του και πολύ περισσότερο να μοιράζεται τη χαρά της ομαδικής αυτής δραστηριότητας με τα άλλα τα παιδιά. Και όπως προείπα, είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι το παιδί γίνεται ενεργός πολίτης, έτσι μπαίνει μέσα στην κοινωνία και πολύ περισσότερο η κοινωνία κερδίζει από αυτό.